Το πρωί σας δίνω την εντολή να το κάνετε. Και σας το είπα, κύριε Πρίμα. Το είπα και στους ανθρώπους που με επισκέφθηκαν. Δεν υπάρχει νομιμότητα. Θα πάμε φυλακή. Σας προστατεύω, Δήμαρχε. Μα σας αναφέρω. Νατούρα, κλήσεις, χίλια δύο πράγματα είναι. Είναι απαγορευτικό να τον κάνουμε τον δρόμο. Δεν είναι πουθενά επιλέξιμος. Πήρα όλα τα έγγραφα της υπηρεσίας. Τέλος πάντων. Να δώσουμε λίγο το λόγο στον κύριο. Απλά να είμαστε μόνο ουσιαστικοί έτσι, όχι χαρακτηρισμούς. Ποιο ενδιαφέρεται τι και τα λοιπά. Όλοι είναι γνώμη. Να πω μόνο κάτι γιατί το. Πραγματικά το αισθάνομαι και το οφείλω και να θέλω να το πω ενώπιον όλων γιατί υπάρχουν και άνθρωποι εδώ οι οποίοι είναι μεν συντοπίτε μα, αλλά δεν μένουν εδώ στην περιοχή. Ο κύριο Γρήβα είναι ένα εξαίρετο μηχανικό. Δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια ούτε από μένα ούτε από τον κύριο Περιφερειάρχη. Πολύ δε περισσότερο δήμαρχη, καμία καθολική. Αν το ξέρατε καλά, γιατί συνεργαστήκατε μαζί μου, τον εκτιμώ, θα ξέρατε λοιπόν ότι καθοδήγηση δεν γίνεται από κανένα, πολύ δε περισσότερο από πολιτικούς του προϊσταμένους. Διότι αφήσατε ένα υπονοούμενο σοβαρό ότι υπάρχει πολιτική καθοδήγηση είτε από τον κύριο Περιφερειάρχη είτε από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη στο πώς δράει και λειτουργεί ο κύριος Λίβας. Ο κύριος Λίβας είναι ελεύθερος και λειτουργεί επιστημονικά. Έχουμε διαφωνήσει και έχουμε συμφωνήσει σε πάρα πολλά θέματα. Το ίδιο έχετε κάνει και εσείς κατά τη θητεία σας στην περιφέρεια. Οπότε θα έπρεπε να γνωρίζετε ποιος είναι ο κύριος Ρήβας και να μην πείτε δηλαδή ότι υπάρχει πολιτική καθοδήγηση στις αποφάσεις σου. Κύριε Ρήβα, έχετε το λόγο για να πείτε αυτό που θέλετε. Θα σας παρακαλέσω με πλήρη ανάλυση και για τους ανθρώπους που είστε εδώ. Για κάποιους άλλους και στο τέλος του.